Εξελίξεις γύρω από τον χώρο τη υγεία και τη ιατρική, ό,τι αφορά τι έρευνε, τι μελέτε, να δούμε τι ενδιαφέρον έχουμε από εκεί. Έλα, Ιώτα. Καλησπέρα και πάλι. Οι άνθρωποι που βερπατάνε αργά έχουν υπερδιπλάσια πιθανότητα να αρρωστήσουν σοβαρά από COVID και σχεδόν τετραπλάσια να πεθάνουν από την νόσο, σύμφωνα με νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Οι μελέτη σήμερα ότι οι αργοί βαδιστέ φαίνεται να αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου. Οι ερευνητέ του Πανεπιστημίου του Λέστερ ανέλησαν στοιχεία για πάνω από 400.000 χιλιάδες συσχετίζοντας τον δείκτη μάζα σώματος και την ταχύτητα βαδίσματος με τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου από COVID. Η ανάλυση βρήκε ότι οι αργοί βαδιστές κανονικού βάρους έχουν σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο και 3,75 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν εξαιτία τη. Την ίδια ώρα γυναίκα στην Φλόριντα, η οποία είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της Μοντέρνα, ενώ ήταν έγκυος, γέννησε το πρώτο μωρό που βρέθηκε με αντισώματα τα κατά του κορονοϊού. Η γυναίκα εμβολιάστηκε την 36η εβδομάδα τη κοίηση τη και μετά από τρει εβδομάδε γέννησε ένα υγιέ κοριτσάκι. Μετά την γέννηση, οι Αμερικανοί παιδίατροι του Κολεγίου Ιατρική του Πανεπιστημίου Φλόριντα βρήκαν αντισώματα στο μωρό με αποτέλεσμα αυτό να έχει χαμηλότερο κίνδυνο να μολυνθεί από τον ιό μια ευγενική προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας Ρεμέτικα για ένα υγιέστερο κόσμο. Κυρίε και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο στο πλαίσιο τη αθλητική.